ότι ο Παύλος μαζί με την Άννα δεν θα την γλιτώσουν, γιατί ούτως ή άλλως οι Νέρτζι με τον Τζόνι δεν την γλιτώσαν φία. Οι Νέρτζι με Τζόνι φεύγουν, οπότε μένουν αδύναμες και η Κατερίνα και η Άννα. Τώρα που γύρισε πίσω η Ραφαέλα, προσπαθούν τα κορίτσια να την πάρουν με το μέρος τους. Δηλαδή, επειδή η Νέρτζι, η Κατερίνα και η Άννα είναι η μειοψηφία, προσπαθούν να πάρουν και τη Ραφαέλα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η Ραφαέλα έκανε και παρέα, νομίζω, με Ρένια, Ζένια κτλ. Όπως επίσης προσπαθούν και τα αγόρια, που είναι πάλι δύο πλευρές, ο Παύλος μόνος του με τον Τζόνι και αυτά, προσπαθούν να πάρουν τον καινούριο με το μέρος τους. Δηλαδή, πλέον δεν είναι power of love, είναι πολύ. Πολύ πιο έντονη στρατηγική που έχουν οι παίκτες και φαίνονται και τα στρατόπεδα. Δηλαδή, ήδη τα κορίτσια κάθονται σε δύο διαφορετικές πλευρές, τα τρία κορίτσια με τα υπόλοιπα. Υπάρχει έντονη λογομαχία μεταξύ τους. Είναι, οι κλίκες πια είναι ξεκάθαρες. Και όπως λέγαμε, υπήρχε και στο Greece's Next Top Model το τρίο της φωτιάς. Τώρα το καινούριο τρίο της φωτιάς είναι Ρένια, Λένια, Ζένια. Ναι, μπράβο, σωστό. Αυτή είναι η κλίκα λοιπόν. Κάπως έτσι λοιπόν κινείται για να μπούμε στο παιχνίδι πιο δυναμικά μέσα.